Στο ξύλωμα αφαίρετων κατασκευών προχώρησε επιχειρηματία στην καρδιά του Ηρακλείου υπό την επίβλεψη συνεργείων της αποκεντρωμένης διοίκησης και της δημοτικής αστυνομίας. Πρόκειται για στέγαστρα και σταθερές κατασκευές, οι οποίες καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους. Ήρθαν οι υπηρεσίες του Δήμου για να δούνε σε τι διαδικασία είμαστε, γιατί είχαμε καταθέσει χαρτί και τους είχαμε ενημερώσει ότι είχαμε βάλει μπροστά εμείς από μόνοι μας από χτες, ας πούμε, για να αλλάξουμε τις κατασκευές του χώρου. Δεν έκανα κάτι διαφορετικό εδώ. Την προστασία του κόσμου θέλουμε. Εγώ λέω ότι ο κόσμος εξελίσσεται και θέλει την προστασία του. Από εκεί που ήμασταν στα τρίτα υπόγεια πριν από χρόνια στις δισκοτέκ, σήμερα έρχεται και θέλει να κάτσει έξω. Τι να του κάνουμε, πώς να τον προστατεύσουμε. Την ανάγκη να βρεθεί μια μόνιμη λύση μέσω ενός σχεδιασμού από τη Λότζια τονίζουν οι επιχειρηματίες. Να μην μας δαχτυλοδείχνουν πλέον, γιατί είμαστε ένα κομμάτι του Ηρακλείου το οποίο εμείς εδώ είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Οι δημοτικές αρχές έρχονται και παρέρχονται. Εμείς πρέπει να μας δώσουν μια λύση, την οποία να είναι μόνιμη και να βασιστούμε και εμείς στη λύση αυτή. Έχουν βάλει μπροστά, έχουν καταθέσει μια μικρομελέτη. Έχει περάσει ή είναι σε διαδικασία να περάσει από την αρχαιολογία για να βρούμε μια καλύτερη καινούρια λύση. Αυτό που έχουμε ζητήσει είναι να μπορούν να προστατευτούν ο κόσμος με τζάμια, με αναμοθωράκια, ας πούμε, που να είναι ζαρτινιερούλες, με λουλούδια και να μπορεί να υπάρχει και μια σκίαση λίγο πιο σταθερή. Δεν μπορούν να σταθούν οι ομπρέλες. Αύριο το πρωί, συνεργείο της αποκεντρωμένης με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας θα βρεθούν ξανά στο συγκεκριμένο κατάστημα εστίασης προκειμένου να διαπιστώσουν αν ολοκληρώθηκε ή όχι το ξύλωμα των αφαίρετων κατασκευών, ενώ τις επόμενες μέρες θα προχωρήσουν σε ανάλογες επιχειρήσεις ξυλώματος. Σήμερα υλοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο κατ' εδάφης αφαίρετης κατασκευής σε κοινόχρηστο χώρο για να κλείσει ο κύκλος όλων των ελέγχων και όλων των πρωτοκόλων κατ' εδάφης απαιτούνται. Ακόμα παραμένουν σε χρηματότητα 5 περιπτώσεις. Έχουμε ξανακάνει ένσταση από την προηγούμενη εβδομάδα στο δικαστήριο με καινούργια δεδομένα ξανά για να πάρουμε αυτό το χρόνο που χρειάζεται να κατανοήσει από τη μεριά και του Δήμου να κατανοήσουμε ότι πρέπει να βρούμε μια λύση. Εμείς δεν μπορούμε να βαδίσουμε, δεν μπορούσαμε και δεν μπορούμε να βαδίσουμε χωρίς σχέδιο. Δεν είμαστε από αυτούς που δεν θέλουμε να δώσουμε λύση, αλλά η λύση δίνεται μόνο όταν δώσεις λύση, πραγματικά. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις και λύση δεν μας δίνουν. Μια στιγμή μας λένε έτσι, την άλλη στιγμή μας λένε γιουβέτσι, την άλλη μας λένε κάτι άλλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 31 περιπτώσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην καθαίρεση αφαιρέσεων σε 5 καταστήματα εστίασης από το Σεπτέμβριο έως σήμερα, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ορισμένοι ιδιοκτήτες είτε κατάφεραν να λάβουν την αδειοδότηση, είτε απομάκρυναν στέγαστρα και άλλες κατασκευές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκκρεμούν 5 πρωτόκολλα κατεδάφισης αφαιρεσιών στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως σε Λιοντάρια, Μιλάτου, Πέριξ του Πάρκου Θεοτοκόπουλου στη 1866 και όχι μόνο.